μας φωνάξετε το Steam Dad. Ναι, ναι, φυσικά, βεβαίως. Αρκετοί τον έχουν αποκαλέσει James Harden των φτωχών. Κάποιοι τον αναγνωρίζουν λόγω του πατέρα του. Ο Steve Barr Jr. έχει γράψει την δική του ιστορία στο παγκόσμιο μπάσκετ. Τη φετινή σεζόν αγωνίζεται με τη φανέλα του Ρεθύμνου. Έμεινε στη χώρα μας για δεύτερη σερή χρονιά, πράγμα ασυνήθιστο για εκείνον. Στο πρόσωπό του, ο Σταύρος Μικονιάτης βλέπει τον παίκτη που θα βγάλει τους κεραμιδί από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας. Ο Steve, με μεγάλη εμπειρία στα 34 του πλέον, είναι ο ηγέτης της ομάδας του Ρεθύμνου και δεν δείχνει να ανησυχεί για τη μέχρι τώρα πορεία στο πρωτάθλημα. It's early. It's very early. I would never start to panic or start to worry this early. And I'm there every day. I'm watching us work. I'm watching the way we prepare our coaches. We have a great group. So I definitely believe that, you know, the standings won't stay like this. Ο Steve Barr έχει αγωνιστεί σε 23 διαφορετικές ομάδες και έχει αλλάξει 15 χώρες στη μέχρι τώρα καριέρα του. Δεν υπάρχει σχεδόν μπασκετικό σημείο στη γη που ο Barr να μην έχει πάει. Έχει ζήσει καταστάσεις κληροπυρηνικές, όμως δεν μετανιώνει για τις επιλογές του. I would have never thought I'd be in, you know, in Iran playing basketball, you know, Lebanon, you know, these places. Iran probably was the most, like the most different, you know, because just the cultural aspect of it, the Muslim culture and the Muslim religion being part of the law there. So you get no nightclubs, no alcohol, you know, you can't even wear shorts. Israel, obviously, with the just to know that I was in that area, I didn't see it, but to know that that was happening, I was in the same country where bombings and, you know, terrorist kind of attacks. Those things were, you know, it was shocking to go through, man. But I looked at it, you know, you look back on it as a blessing. A lot of people don't get to leave there. Στην κρύα Ουκρανία, η τρελή του καριέρα θα τον έκανε τον πρώτο επαγγελματία αθλητή από τις ΗΠΑ που θα έπαιρνε την Ουκρανική υπηκότητα με αποτέλεσμα να αγωνιστεί στην εθνική ομάδα της χώρας. I mean, honestly, it was a question and an answer. The vice president of the, like the Super League, he owned our team. So I was having a good year, a really good year, and he just sat me down and he said, "Do you want to play for the national team?" I said, "Yeah." He said, "Okay." Γεννημένος σκόρερ, μέλος του Hall of Fame με το Πανεπιστήμιο του Αϊώνα, με μέσους όρους πάνω από 20 πόντους σχεδόν σε όλες τις ομάδες που αγωνίστηκε. Ο Barr Jr. γνωρίζει πως κάτι δεν έκανε σωστά, έτσι ώστε η καριέρα του να πάει στο επόμενο επίπεδο. Being young, I know probably was a little crazy. I'm talented, you know, but I probably didn't fully understand the professional side of it. You know, it's more than just basketball. Είναι ο γιος του παλιού παίκτη του Ηρακλή τη δεκαετία του 90, Steve Barr Sr. Τι κοινό μπορεί να έχει η οικογένεια Barr με τους Dell και Steph Curry? We are the top father and son scoring duo in college history. Η συζήτηση έφτασε και στην παρουσία του Barr Sr. την σεζόν 92-93 με τη φανέλα του Ηρακλή που δεν ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο. Στο Ιβανόφιο λατρεύτηκε από τους φίλους της ομάδας που στο πρόσωπό του έβλεπαν το νέο ίδαλμα μετά την αποχώρηση του Ingram. Not much from my memory. I only know what I was told and statistics and things of that nature. I was young. Όλα πήγαιναν περίφημα. Ο Barr φόρτωνε με πόντους τα αντίπαλα καλάθια. And against the great Aris. 43. Why not? Why not? Why not? And he had 100 points. Yeah, and he looked third. In three games. Και κάπου στα μέσα Νοέμβρη του 1992 η είδηση έπεσε σαν βόμβα. Ο Barr Sr. επέστρεψε στην Ελλάδα μετά από ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Όταν πέρασε από τον έλεγχο στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, ο Steve συνελήφθη έχοντας την κατοχή του και συγκεκριμένα στο σακάκι του ναρκωτικές ουσίες. Τι ξέρει όμως ο Junior για το περιστατικό? Only he knows, you know, and
whoever accused him. Only they know the truth. So, thing about my dad is, man, he's a killer, you know, and wherever he goes, that's where his focus is. And whatever happened in Greece, he had to move on. This is the article about what happened. Yes. Okay. This is your father in Thessaloniki, yeah, in Macedonia Airport. This is like right after? Yes, right after, with a police officer. Crazy. Μετά το σάλο που προκλήθηκε από το σκάνδαλο Μπαρτ, όπως το αποκάλεσαν τα μέσα εκείνης της εποχής, ο Στίβ έδωσε ακόμα έναν αγώνα, κόντρα στη σπουδαία Φωνόλα Καζέρτα, το Τζεντίλε και Εσπόζιτο, και αγωνίστηκε σαν να μην συνέβη ποτέ τίποτα. Yeah, right back to it. 38, man. Business as usual. Business as usual. He's a killer. And it makes you feel like that's nonsense. Yeah. He's focused on his job. And other people are focused on other things because they don't like that. Ο Μπαρτ Σίνιορ δεν αγωνίστηκε ποτέ ξανά στην Ελλάδα. Συνέχισε την καριέρα του στην Ιταλία και σε αρκετές ακόμα χώρες. Ο Τζούνιορ όμως είναι ακόμα εδώ. Μας θυμίζει το παρόν αλλά και το παρελθόν της οικογένειας Μπαρτ.